Με βαθιά συγκίνηση και σεβασμό η Ελλάδα αποχαιρετά τη ΦΟΦ γεννηματά. Σύσσωμη η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία της χώρας στάθηκε με οδύνη στο πλευρό της οικογένειάς της στο συγκλονιστικό τελευταίο αντίο. Στη μητέρα, τη σύζυγο, την πολιτικό, την πρόεδρο του κινήματος αλλαγής που τίμησε τη ζωή και την πολιτική με το παράδειγμά της. Παράδειγμα ήθους, συνέπειας και γενναιότητας που αναδείχτηκαν μέσα από τον ξαφνικό χαμό της. Με οδύνη και συντριβή, η οικογένειά της, στενοί φίλοι, συνεργάτες και συναγωνιστές είπαν το στερνό αντίο στη ΦΟΦ γεννηματά στο πρώτο νεκροταφείο που αναπαύεται πλέον δίπλα στους γονείς της. Η εξόδιος ακολουθία για τη ΦΟΦ γεννηματά τελέστηκε χωροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Ιερώνυμου. Φανερά συντετριμένοι, ο σύζυγός της Ανδρέας Τσούνης και τα παιδιά της αποχαιρέτησαν το δικό τους άνθρωπο. «Η αγάπη και η στοργή σου δεν είχε όρια. Η ζωή σου είναι οδηγός», είπαν τα παιδιά της στο συγκλονιστικό αντίο στη μητέρα ΦΟΦ γεννηματά. «Με την αποχώρησή σου νόμιζα πως θα έφυγαν μαζί σου οι ελπίδες μου. Η αγκαλιά όλου του κόσμου μαρτύρει ότι οι αξίες και τα ιδανικά σου επιβιώνουν. Τώρα πιστεύω ακόμη περισσότερο στον άνθρωπο». «Είσαι η πιο δυνατή γυναίκα που ξέρω και δεν σε φόβιζε τίποτα. Δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Θα είσαι πάντα ζωντανή στις καρδιές μας. Αντίο, μαμά. Είσαι μαχήτρια, σε αγαπάμε πολύ και πάντα». 1, 2, 3, πάμε. Και μου έδωσες τα χέρια σου για να σηκωθείς. Έτσι έφυγες. Όρθια και με το κεφάλι ψηλά, όπως αρμόζεις σε μία μαχήτρια. Στη γενναιότητα, τη μαχητικότητα αλλά και τους αγώνες που έδωσε αναφέρθηκαν στους επικηδείους τους η πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας και ο πρόεδρος της Βουλής. «Θα τη θυμόμαστε πάντα σαν ένα πρότυπο ακεραιότητας και γενναιότητας. Γιατί η ΦΟΦ γεννηματά έκανε ίστρο τη ζωή στο φόβο του θανάτου. Μέσα από την οδύνη κατέκτησε την πληρότητα. Καλό της ταξίδι». «Τίποτε τελικά δεν ήταν εύκολο για αυτήν και το καταλαβαίνουμε τώρα αναδρομικά, γιατί η αξιοπρέπεια, η έντονη παρουσία και το γενναιόδωρο χαμόγελο, αυτό που στελίζει σήμερα τη Μητρόπολη Αθηνών, μας καθησύχαζαν». Εξαιρετικά φορτισμένος ο τελευταίος αποχαιρετισμός και από το γραμματέα του κινήματος αλλαγής Μανώλη Χριστοδουλάκη. «Τη ΦΟΦ ήρθαν σήμερα να δουν και να αποχαιρετήσουν, όχι την κόρη του γεννήματα. Γιατί χάραξες τη δική σου πορεία στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας. Η Ιφηγένεια έκανε το χρέος της. Ας φυσήξει τώρα ούριος άνεμος στα πανιά της παράταξής μας. Πρόεδρε, η παράταξή μας σε αποχαιρετά. Ήταν τιμή μας, ήταν τιμή μου». Το παρόν στο τελευταίο αντίο για τη ΦΟΦ γεννηματά έδωσαν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σύζυγό του, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων. Νωρίτερα, σύσσωμη κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ έφτασε στη Μητρόπολη Αθηνών με επικεφαλής τον Βασίλη Κεκέρογλου και τον Γιώργο Παπανδρέου. Στη Μητρόπολη Αθηνών έφτασε και η Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία συγκίνησε τις προηγούμενες ημέρες ανακοινώνοντας ότι δίνει τη μάχη με τον καρκίνο. Ο κόσμος την υποδέχτηκε με χειροκροτήματα. Η σωρός της ΦΟΦ γεννηματά είχε φτάσει στη Μητρόπολη Αθηνών στις 8 το πρωί, συνοδεία της προσωπικής της γραμματέως και των ανδρών της προσωπικής της φρουράς. Η σωρός της εκτέθηκε για λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι της Μητρόπολης. Πάνω στο φέρετρο η ελληνική σημαία, η σημαία του ΠΑΣΟΚ και του κινήματος αλλαγής. Χιλιάδες κόσμου πέρασαν από το παρεκκλήσι της Μητρόπολης αφήνοντας ένα λουλούδι, αποχαιρετώντας συγκινημένη τη ΦΟΦ γεννηματά.